Έλα, τέλεια κομπλέ. Τώρα αυτό γράφει. Ναι. Τέλεια. Θα κόβετε το κεφάλι σου. Δεν πειράζει. Φορά καπέλο. Ωραία το καπέλο. Τι γράφει? I still believe. Πού? Στον Άγιο Βασίλαιο. Σε μένα. Καλώς ήρθατε φίλοι του YouTube. Κάτσε να το φέρουμε εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε φίλοι του YouTube και subscribers σε ακόμα άλλο ένα μου βίντεο μου μαζί με... Εμένα. Ακόμα πιστεύω ότι κερδίζω, το ξέρεις. Α, ναι. Ναι. Έχεις κερδίσει, φίλοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τόσο χάλια η κάμερα. Έχουμε εδώ πέρα την νικήτρια. Παραλίγο το next model, ούτε πεντάδα φάση. Τι να κάνουμε. Βρήκαν το hashtag μου και το βάλαν λάθος. Είναι ούτε πεντάδα, όχι ούτε καν πεντάδα. Κάτι τέτοια, δεν ξέρω. Έχουμε εδώ πέρα έναν άλλο, ο οποίος δεν άρχισε καθόλου στο ραντεβού του. 2 με 3 είπαμε. Είναι 5 η ώρα. Αλλά είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, και να φάμε. Να φέρω χαρτοπετσέτες. Θα πω ό,τι λέμε και σε όλους τους υπόλοιπους. Είχε κίνηση, γι' αυτό αργήσαμε. Γι' αυτό λέμε. Έχουμε εδώ πέρα τα τσούβλια μας, που είναι τεράστια. Θέλω λίγο χαρτί. Πώς είμαι βαμμένη, για πες. Είχα μόνη μου. Ωραία, κάτσε να σε βαθμολογήσω λίγο. Δεν ξέρω τίποτα από βάψιμο. Φαίνεται. Στο βασικό ξέρετε ποιο είμαι, ότι δεν βάφομαι σαν αυτούς που εδώ πέρα είναι στόκος και εδώ πέρα έχουν διχρωμία. Βέβαια δεν φαίνεται αυτό καλά γιατί φορά και ζυβάγκο. Καλά, ναι. Αλλά δεν έχω διχρωμία. Όχι, δεν. Έχεις κλειστούς πόρους. Δες αυτά εδώ πέρα. Ναι, αυτό σου λέω. Είναι κλειστοί πόροι. Λοιπόν. Πανίψηλα κορίτσια, δίμετρα, υπέροχα. Τις αγαπώ όλες μία προς μία. Όλες αγαπημένες, ειδικά Εύη, Μικαέλα. Ποια άλλη? Όλες. Εγώ. Τα έχω μαζεμένα με την. Γιατί εκτός ότι πήραν το βίντεο μου, όχι μία, αλλά 2 φορές χωρίς καν να με ρωτήσουν και χωρίς καν να βάλουν το όνομά μου εκεί πέρα. Έξαλλος! Με το που μπήκες εσύ, και γιατί είδα λίγο από τη συνέντευξή σου, ούτε γεια, ούτε καλησπέρα, γεια, τι κάνεις, τίποτα. Δεν τον γνώρισα ο τρόπος που μας μίλησες και πριν, γιατί έκανες και κάτι σχόλια, τα οποία δεν είναι πάντα αστεία. Και... σε μένα το είπαν αυτό. Ναι, και λες εσύ. Τόσο πολύ πρόσεχα. Και έβαλε όλες τα σημεία που εσύ υποτίθεται κράζει. Όχι, όντως έκραζα, δεν διαφωνώ. Απλά βάλαν τα πιο διάφορα σημεία εκεί που ήθελα να τοποθετηθώ εγώ στη Ξανθή δηλαδή. Γιατί όταν υποτίθεται όλοι με κράζουν και αυτό και μετά δεν το βάζουν αυτό on camera για να το ξεκαθαρίσω και βάζουν ό,τι άλλα θέλουν που δεν τον ένοιαζε τον κόσμο αν εγώ μιλάω με τη Σακουρίδη ή όχι. Βάλαν τα πιο διάφορα. Ένα σας λέω, πριν λίγο στον δρόμο ξέρετε τι με είπε ένας από ένα βανάκι. Γεια σου, Αμανατίδου μου λέει. Ναι, γιατί μοιάζεται πάρα πολύ στο μέλλον νομίζω και στο σώμα ειδικά, αλλά και στο ύψος. Η παιδιά, η Ερμίδου, η Ρονάντο, η Ειρήνη, γνωστή της γειτονιάς, με το που βγήκε από το Next Top Model, δεν συγκρατήθηκε, τα είπε όλα. Αυτό δεν είναι διαφήμιση, δεν θα έπρεπε να μας πληρώνει. Μην το δείχνεις, πρέπει να μας πληρώσει. Μην πεις το όνομα. Το είπα. Το κρύβω από το σουβλάκι. Πού είναι τα ηχεία? Και εγώ το κάνω αυτό, αλλά πλέον δεν μπορώ να το κάνω αυτό στα story μου, γιατί δεν θα έχω δουλειά όπως σας είχα πει χθες το live. Α, ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι κάνει live πλέον, παιδιά, η Ερμίδου και βγάζει όλα τα σκατά από την θάλασσα. Τάχτη μου. Τάχτη της. Τάχτια μου. Τάχτη και με μέτρο κιόλας, βέβαια, εννοείται. Ποια ηχεία? Πώς ακούγεται μετά? Α, να το ρε, βλάκα. Ήθελα κι εγώ να ρευτώ, αλλά το κράτσα. Μικρόφωνο λέγεται. Είναι supermodel of the world. Μπορεί να το αφήσει αυτό εδώ πέρα. Ναι, θα πάω. Πότε! Τώρα το. Έχω μπει ήδη σε ποιο πρακτορείο θέλω να είμαι. Δεν κάνω από με το όνομα φυσικά. Μυστικό είναι. Και μετά τι πρέπει να κάνω. Α, και θέλω να του ζητήσω να με προωθήσουν έξω. Μαζί κοκακόλα σου. Χαίρεστηκα σε εσένα. Έσταξε μέχρι και η κοκακόλα που είναι δίπλα μου. Έλα, πες, πες. Υπάρχουν και πολλοί λίγοι που το πιστεύουν αυτό. Α πούμε ότι τα μοντέλα παίρνουν αυτό το τύπο χιλάρε σε ωραία μύτη. Κατάλαβες αυτό το. Εμένα είναι τέλεια η μύτη μου, γαλλική. Γι' αυτό μου λέγανε όλο ότι είμαι γαλλική Vogue. Γιατί είναι, αλλά σκάσε όμως. Ωραία η μύτη μου όμως. Το πιστεύεις? Γιατί? Δεν θέλω να έχει αυτό εδώ το κόκαλο. Μα δεν έχει, βγάλε τα γυαλιά. Έχω. Είναι ωραία. Ωραία. Είναι πολύ ωραία. Με κάνω να βρίζεις. Όχι. Δεν κάνω να βρίζω. Απλά. Δεν μ' άρεσε που το είπα. Εγώ το λέω συνέχεια, αλλά τώρα ούτε αυτό δεν θα κάνω, λέω. Γιατί θα παίρνουν, θα το βάζουν στο πρανάδικο και θα λένε. Δεν κάνει bullying επειδή λέω στο live μου. Χθες έτρωγα ένα σουβλάκι στο. Στο live, δεν ξέρω αν το είδες, νούτλες, με τη γαριφαλιά και σουβλάκι πριν. Και λέω στη γαριφαλιά, επειδή ήταν σουβλάκι από μπούτι, λέω στη γαριφαλιά, αυτό έχει λίπος, και το φτύνω. Θα το παρεξηγήσω και αυτό. Τα live σου, μην τα αφήνεις ποτέ, γιατί μπορεί να πάρουν το οτιδήποτε από εκεί πέρα. Μα δεν είπα κάτι. Ακόμα και τώρα που μιλάς με το στόμα ανοιχτό, μπορεί να σε βρίσουνε. Γιατί? Γιατί είναι αντιαισθητικό. Δεν με νοιάζει. Ότι δεν είσαι αυτό το ψεύτικο. Που πας και βλέπεις την άλλη που τα έχει κάνει όλα. Αφού μια κάνει ό,τι θέλει. Καλά κάνει. Αλλά και αυτό που λέγατε με το τέτοιο του τύπου
Τη διορθωτική. Που ναι. Υπήρχε χθε η γαριφαλιά στο ναι. Λάι. Διαφωνούσα σε αυτό, απλά εντάξει δεν ήθελα να τη πω τίποτα γιατί ήταν δίπλα μου και ήμουν σπίτι τη και θα με διώχνε. Είμαι τη άποψη ότι μπορεί να κάνει ό,τι θε. Να βάλει μαλλιά, να βάλει βυζιά, να βάλει χείλη, ό,τι θε. Δεν λέω, δεν διαφωνώ. Αλλά στο χώρο του modeling, α πούμε. Μέσα να το δεχτούν όλοι. Αυτό ακριβώ ότι. Μην πα, ρε φίλε, να γίνει μοντέλο μόνο και μόνο επειδή έχει μια ομορφιά. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι α πούμε το τύπο αυτό που λέει και η Καγιά ότι η Kardashian ότι είναι άσχημη. Είναι άσχημη. Έμαθε τώρα την Kardashian μόδα και χαίρεται. Χάλια είναι. Ψευτικούρα. Μόνο όνομα έχει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ τη θεωρώ όμορφη. Δεν μ' αρέσει. Δεν την παρακολουθώ καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτε κι εγώ, απλά την παρακολουθώ. Όλο του το σώμα καθόλου δεν μ' αρέσει. Έλεος. Η άλλη που μπήκε στη Victoria's Secret και δεν έχω μπει εγώ. Η Kendall. Ναι. Με τι βυζί να μπω βέβαια στη Victoria's Secret. Βασικά ναι, η Victoria's Secret θέλει βυζούμπα. Βυζούμπα και κόλλη. Εγώ από μπροστά είμαι πίσω όπως είναι η πλάτη μου. Πλάτη. Αλλά στο modeling χρειάζεται το μη βύζος. Εν τω μεταξύ, είδα ένα κωμικό τέτοιο που λέει ότι. Εκεί που μου δίνει συγχαρητήρια Καγιά και λέει μπράβο είδωλο και το έχει εισαγωγικά και από κάτω ένα καλόγερο. Ότι εγώ και καλά. Είσαι ο καλόγερο. Παραγία μου. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έτσι πρέπει να είσαι για να κάνει πασαρέλε. Άφηζη, άκολη και σαν κρεμάστρα. Πρέπει να είναι ο άλλο ένα καμβά, όπω λένε. Μούσα. Καμβά είχαν πει τη Σοφία Τσαχαριάδου. Εγώ δεν κατάλαβα τι εννοώ καμβά. Λοιπόν, πάμε να σου εξηγήσω. Α, ξέρει και από αυτά. Όχι, παιδί μου, εγώ πέρασα στον καλλιτεχνικό χώρο είμαι χρόνια τώρα και τα γνωρίζω όλα απ' έξω. Λοιπόν, καμβά εννοείται ο άλλο να μην έχει κάνει τίποτα. Από πλαστική και όλα αυτά. Ναι. Να δουν τον άλλον έτσι στην πιο αγνή. Τι φόρμα σου. Ευχαριστώ, είναι εδώ από τον κολλητό μου. Α, ναι, κολλητό ναι. Μόνο είναι. Ναι. Μαλάκα, δεν ξέρει πόσο μου το έχουν πει ότι παίζει να είναι και επόμενο. Μου ακόμα και μάνα μου το πιστεύει. Α! Πιάστηκε το αυτί μου στο μαλλί μου το αληθινό. Να δω λίγο πώ είναι λίγο το αληθινό. Α, τέλειο. Ναι, φέρω και σκουφό. Γιατί δεν βγάζει την περούκα να μίσει με το μοβ. Μ' αρέσει πιο πολύ. Με το μοβ. Επειδή είναι χάλια το μαλλί μου και νομίζω βρωμάει. Κάτσε λίγο να ρευτώ. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για τον καμβά. Ο καμβάς είναι όταν δεις τον άλλον έτσι, παρθένο, ας πούμε. Ναι. Όχι ότι εμείς είμαστε παρθένες, τέλος πάντων. Ο γαριφαλιάς. Ο γαριφαλιάς. Ναι. Η γαριφαλιά είναι στο ζώδιο παρθένος. Τι σε είσαι. Εγώ κέρας. Τι. Το ξωτάρα. Γιατί ξέρω ότι εγώ κέρα είναι κλαψομούνικα. Είμαι εγωιστής, γκρινιάρης, τα πάντα. Εγωιστές όλοι είμαστε, νομίζω. Και τσιλιάρης. Μα δεν ξέρεις πόσο τσιλιάρης. Θα πούμε τι είναι ο καμβάς επιτέλους. Ναι, αλλά για πες. Λοιπόν, όταν βλέπεις τον άλλον έτσι ατόφιο, θέλω άσπρο. Θέλω να δείχνω πάντα τις γωνίες. Πω μαλάκα, fuckboy γωνίες. Έλα, για πες. Όταν ο άλλος δεν έχει κάνει τίποτα πάνω του, δεν έχει όχι ατέλεια, ότι είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, χωρίς τίποτα. Είναι αγνός. Φυσικός. Ναι, ακριβώς. Και μετά οι άλλοι πάνε πάνω του να ζωγραφίσουν. Ναι, όχι να τον πειράξουν, να του βάλουν διάφορα ρούχα, να το στολίσουν μαλλιά, μακιγιάζ και όλα αυτά. Αυτό είναι ο καμβάς, όταν ο άλλος είναι πολύ εύπλαστος, ας πούμε. Ναι. Όπως εσύ που έχεις, δεν έχεις στήθος πολύ μεγάλο. Οπότε άμα θέλουν μου βάζουν. Αυτό ακριβώς σου λέω. Ενώ η άλλη που έχει, ας πούμε, που έχει κόψει τη μύτη της τελείως, δεν μπορούν να της βάλουν μύτη, τα χείλη της έχει κάνει τεράστια και το κόνσεπτ, ας πούμε, χρειάζεται. Ναι, αλλά μπορεί να φύγει μετά το γυαλουρονικό, από όσο ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Ναι, το γυαλουρονικό φεύγει, αλλά άμα όλος έχει βάλει την άλλη, την αηδία, δεν ξέρω τι. Και στην τελική, ρε φίλε, όταν πας... Έχεις πιο μεγάλα χείλη από μένα. Απίστευτο. Επειδή τα έχω ζωγραφίσει. Δεν μ' αρέσει όπως γράφω στην κάμερα. Λογικό. Θα είναι χόρτας, απίστευτο. Πλάκα κάνεις, χόρτας εσύ που φάγες χθες σουβλάκι και νούντλς. Έφαγα ένα σουβλάκι, δεν έφαγα πιτόγυρο. Καλαμάκι. Είσαι στη Θεσσαλονικιά, το ξέχασα. Κομωτινέα είμαι. Αυτό, τι είναι αυτό. Τι θα πει, δηλαδή. Είναι δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Το καλαμάκι, τι είναι δηλαδή. Έφαγα ένα. Αυτό είναι το καλαμάκι. Έφαγα ένα σουβλάκι σε ξυλάκι, πώς το λένε. Μπούτι. Κοτόπουλο μπούτι. Μαλάκα μου θυμίζεις πάρα πολύ μια φίλη μου τη Λαμπρινή. Α, πώς και είναι η γυναίκα αυτή που το θυμίζω. Γιατί μέσα στο σπίτι όλες μου λέγανε ότι τους θυμίζω τα αδέρφια τους. Τα οποία ήταν αγόρια αδέρφια. Νομίζω κούνησα το φως. Πειράζει. Όχι, εντάξει, μόνο μη σπάσει. Γιατί έχεις απλώς τις ποδάρες εδώ πέρα 2 μέτρα κάθε μία. Τι να κάνουμε τώρα, μα κάνω. Όταν είναι όλο Σλέντερμαν ύψος, τι να κάνουμε. Ναι, τέλος πάντων. Εν μεταξύ είναι gingerbread μπε ή μπι όπως το λέει η γαριφαλιά. Gingerbread μπε. Τι είπε η άλλη. Κάτι σε μπι είχε μπει η γαριφαλιά χθες και τη λέω είναι gingerbread μπε. Κάτι μπριντ. Ναι. Κάτι τέτοια έλεγε και τη λέω είναι μπε. Α, πουλί. Πώς το βρήκες αυτό, όχι Μπέρτρε, πού το βρήκες αυτό το όνομα, γιατί το έκανες έτσι. Είναι αυτά τα gingerbread, δεν είναι αυτά τα μπισκοτόσπιτα. Ναι, αυτό ελπίζω να μην πέσει από το στόμα μου.
Όχι, έπεσε από το σάντουιτς. Δεν ξέρεις τι πέφτει από το σάντουιτς. Τι είναι το σάντουιτς? Το πιτόγυρο. Γιατί δεν είναι σάντουιτς? Πιτόγυρο. Όχι σάντουιτς. Έχει πέσει και εδώ πέρα. Εντάξει, δεν πειράζει, θα αλλάξω ρούχα. Του έχουν πέσει όλα. Έλα, πες. Κάτσε, θα πεθάνω. Για να δω λίγο το βάψιμό σου. Α, για πες μου, για βαθμολόγησε. Κάνε λίγο έτσι. Έχεις τέτοιο. Τι τέλειο. Τι, λακάκι. Τι έχεις. Στρίψε λίγο. Πού. Έχεις. Όχι. Εδώ πέρα. Πού. Αυτό. Ναι. Α, το διπλοσάγωνο. Δεν αυτό. Λέγεται διπλοσάγωνο. Από ποσάγωνο λέγεται. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Το μισό αυτό το πράγμα. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο. Το έχουμε, το έχουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε εδώ πέρα τη μιξιάρα την Ερμίδου και είναι έτοιμη να με ξεβάψει, να μου βγάλει την περούκα και να με κάνει πάλι αγόρι. Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάς με την περούκα. Τη τραβάμε έτσι από εδώ πίσω. Άμα τη σκίσεις. Πρέπει, πρέπει να βγει ευγενικά, Πρέπει να βγει ευγενικά. Δύσκολο. Ρε, νιώθω τη φοβό ότι θα σου βγάλω κάτι στο κεφάλι. Προσπάθησες. Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Αχ, έγινα μουτσινάς. Παναγία, θες να τη βάλεις. Μαλάκα, απίστευτο. Ναι. Κοίτα πώς είναι. Και τώρα αυτό είναι φυσική τρίχα. Ναι. Ναι, αλλά δεν το λούζεις. Τι φάση. Το λούζω, το έχω λούσει τώρα. Αλήθεια. Ναι. Αχ, μυρίζει όντως, το έχει λούσει, απίστευτο. Wow, δεν το περίμενες. Νομίζω ότι με βρωμιάζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού λέει τα μαλλιά του πριν ήταν βρώμικα και μύριζαν. Τα δικά μου είναι βρώμικα και μυρίζουν. Ναι, άρα βρώμικα. Είσαι βρωμιάζεις. Λοιπόν, πρώτα λέω να βγάλεις τις βλεφαρίδες. Με το χέρι. Σιγά σιγά, πώς έχει μου πιάσει την κανονική μου βλεφαρίδα. Έχεις μεγάλη βλεφαρίδα. Ναι. Α! Δεν βλέπω κάτι. Α! Πονάει. Όχι. Έλεω. Αυτές τώρα τις κρατάς. Ναι, είναι κατσαρίδες. Το έχω, το βγάλα μόνιμα, απίστευτο. Καλά, έλα το δείξουμε στην κάμερα. Είσαι μια σλέι, έτσι. Πρέπει να ακολουθείς το επάγγελμα του μακιγιάζ. Πρώτη φορά το κάνω αυτό, το ξέρεις. Εντάξει, το φαντάζομαι. Τις κρατάς, δεν τις πετάς αυτές. Είναι κατοικίδια μου. Κατσαρίδες μου. Μαλάκα, κοίτα εδώ, κοίτα τεράστια διαφορά που έχει χωρίς βλεφαρίδα. Ναι, δεν έχεις τίποτα. Ναι. Α, τι γαμίσου, έχω βλεφαρίδα. Απλά είναι πολύ χαλιά. Μαλά... λίγο προφίλ, γύρνα λίγο προφίλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς γίνεται, όχι, για άλλο θέλω, όχι για τη μύτη σου. Γύρνα λίγο προφίλ. Το όλμα σχολείο. Για τις γωνίες θέλω να πω κάτι. Πώς γίνεται να έχει γωνία ενώ στα story να βλέπω συνέχεια προγούλια. Γιατί τη βγάζω από το προγούλι. Προσπαθώ να μην φαίνω τις γωνίες μου. Γιατί? Γιατί δεν με αρέσουν οι γωνίες μου. Τώρα θα το βγάλω πολύ. Στόκωσε. Τι make-up φοράς. Αυτό που έλεγες εσύ που δεν σ' αρέσει. Ναι. Έχεις είναι... καρούμπαλο. Εγώ αυτά τα σκάω. Μαλάκα δεν είναι καρούμπαλο. Είναι το... έτσι είναι το μέτωπό μου. Χριστέ μου. Νομίζω θα σου κάνω μήνυση τώρα. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε καλό έχεις δικηγόρο. Έχεις κάνει ποτέ μήνυση σε κάποιον. Ήμουν... για τα βιντάκια και αυτά μα σου παίρνουν. Ήμουν έτοιμος να κάνω μήνυση σε αυτό που σου είπα πριν. Ρε φίλε, πόσο αρέσει να βάζεις κάτι το οποίο είναι άσπρο το πρόσωπό σου, γιατί το κάνει. Το κάνω πιο σκουρό. Γιατί, ναι, κάνω το πιο φυσικό. Α, βγάζεις και μουσάκι, απίστευτο. Αγόρι είμαι. Το ξέρω. Ναι, ήμουν έτοιμος να κάνω μήνυση σε έναν κανάλι στο YouTube που είχε πάρει το βίντεο μου. Δεύτερον. Α, έχει και από εδώ. Βάφουμε φυσικά. Αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο να το ανοίξει και να κάνει ένα. Έτσι. Βάφουμε φυσικά όταν βγαίνω έξω. Ξοδεύεις ένα τέτοιο για να ξεβαφτείς μετά. Έχει 25 μέσα, δεν ξέρω, χρησιμοποιώ δύο. Καλά, έχεις βάλει μέχρι και στο αυτί σου. Ναι, άμα αυτό. Το πρόσωπό μου είναι κόκκινο κανονικά. Δεν υπάρχει χρώμα άσπρο στο πρόσωπό μου, υπάρχει ναι, το κόκκινο. Για γύρω λίγο από, το, από την άλλη μεριά. Γιατί σφίγγεις. Δεν σφίγγω. Κοίτα. Άμα. Κοίτα, κοίτα. Τώρα σου. Α, κι εγώ το κάνω αυτό. Ναι, είναι το πολύ fuckboy, το οποίο δεν είμαι ποτέ. Δεν μπορώ λες, να ξεβάφω ανθρώπους με τέτοια. Θέλω ντε μακιγιάζ, κάτι. Κάτι που δεν χρησιμοποιείς ποτέ στη ζωή σου. Υγρό. Πώς ναι. Χρησιμοποιώ. Με λαδάκι κιόλας. Αυτό γι' αυτό σου έχουν κλείσει πόροι. Α, τι δεν κάνω, βάζω λαδάκι. Έχω μίξες. Δεν το έχω παρατηρήσει, να σου πω την αλήθεια τόση ώρα. Απ' τη γάτα σου. Που δεν είναι καν στο δωμάτιο. Μα σαν πιτηρίδα, ο Μιτζή. Μην το σύνεσαι. Ναι. Μίρισε τα, θα δεις πώς μυρίζουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, δεν μοιάζω με τα Minion αυτά τα Mob. Όχι. Τέλειος, σε ξεμαλιασμένη πόρνη. Έτσι μ' αρέσει πιο πολύ. Δεν λες και βγήκα από τη Συγκρού, μέσα από τα ρήφα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα με την αγαπητή μας Ειρηνούσκα Γιά, την αγαπημένη μας, τη λατρεμένη μας Ροναλντίνιο. Τη γνωστή. Ροναλντο, όχι Ροναλντίνιο, αυτός είναι κοντός. Είναι διαφορετική. Ο Ρονάλντο με το Ροναλντίνιο. Ναι. Νομίζω ότι το Ροναλντίνιο δεν είναι το ολόκληρο και το Ρονάλντο είναι το μικρό. Ρονάλντο είναι άλλος ποδοσφαιριστής, ο Ροναλντίνιο είναι άλλος. Δεν το ήξερα. Ο Ροναλντίνιο είναι μαύρος.
Την αγαπητή μας Ρονάλντο. Εγώ με τέτοια προσόντα για Ρονάλντο, για Ρονάλντι. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Instagram Ειρηνούσκα για και Gingerbread Bam. Και να σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή μέρα. Καλά Χριστούγεννα. Και καλά Χριστούγεννα. Και θα τα πούμε εμείς στο επόμενο μου βίντεο μου. Ακόμα κόβεσαι, φίλτατη 1,90. Ναι, επειδή είμαι πολύ ψηλή, γι' αυτό κόβομαι. Ναι, μην πολύ εσύ. Έχουμε και οι δύο διπλωσάγωνο. Ναι, ποποσάγωνο. Θέλω να τους χαιρετήσουμε το ποποσάγωνο. Αντίο. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Εγώ δεν έχω. Το έκανες. Ναι, τώρα. Αλλά το έκανα γιατί το πίεσα. Αλλιώς δεν φαίνεται σαν το δικό σου. Μου λες ότι έχω κολό σάγωνο. Ναι, μην πολύ. Να δείξω λίγο το φρύδι μου. Κλάσεις. Α, τώρα έσου, ξέρετε, δεν έσου. Να δείξω λίγο το φρύδι μου, το οποίο μου το βάψαν και τώρα έχω διχρωμία, ρε μαλάκα. Απίστευτο. Και κυκλοφορώ έτσι. Όπα, συγγνώμη. Δεν σε είδα. Ναι, τώρα έχεις γίνει ντίβα και τώρα χτυπάς ανθρώπους έτσι. Ωραία είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε τώρα. Μπούλινγκ και στο Τζίντζερ. Φιλάκια! Γιο! Γιο, μαλάκα. Τα λέμε, ρε. Όντε. Εγώ.